Μία ακόμη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν την περασμένη άνοιξη στην περιοχή αποτυπώνεται στο μεγάλο ποσοστό ακαρπίας που παρουσιάζεται στην ελιά στην περιοχή της Άρτας. Τα εισοδήματα των ελαιοπαραγωγών εκτιμάται ότι θα υποστούν μεγάλο πλήγμα, καθώς η πτώση της παραγωγής αγγίζει ακόμη και το 95% σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά. Η περσινή παραγωγή στην Άρτα ξεπέρασε τους 30.000 τόνους, ωστόσο φέτος η εικόνα είναι τελείως διαφορετική με τους παραγωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση. Μάλιστα, δύο μονάδες επεξεργασίας τυποποίησης της ελιάς και του λαδιού στην περιοχή υπολειτουργούν αυτή την περίοδο, παρόλο που είχαν μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα τα προηγούμενα χρόνια. Και με επιστολές του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και με δηλώσεις του, ο κύριος Ψαθάς ζητά από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να γίνει επιτόπιος έλεγχος στις καλλιέργειες, προκειμένου να αποτιμηθεί η ζημιά και να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την αποζημίωση των παραγωγών. Όντως το πρόβλημα της ακαρπίας εξελίχθηκε πλέον σε μάστιγα. Έχουμε μεγάλο ποσοστό, περίπου προσεγγίζει 95% η ακαρπία στην ελιά. Αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Μιλάμε για μια μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση στο νομό Άρτας που όπου αυτή τη στιγμή δεν κινείται καθόλου μα καθόλου η ελιά. Είναι ένα λυπηρό γεγονός. Αν το δείτε και μόλις θα καταλάβετε ότι τέτοια γεγονότα σε μαραζώνουν, σε λυπούν στην κυριολεξία και αντιλαμβάνεστε ενώ αυτή την περίοδο έσφυγε από ζωή ένα μεγάλο μέρος του κάμπου της Άρτας, ειδικά στα ελαιοτριβεία για να παράγουν το λάδι τους και στις μεγαλύτερες μονάδες για παραγωγή λαδιού και ελιάς, αυτή τη στιγμή είναι εντελώς νεκρή η οικονομική δραστηριότητα γύρω από την ελιά. Βέβαια το σημαντικό είναι ότι ως αιρετή περιφέρεια το είχαμε εντοπίσει το γεγονός εδώ και 1,5 μήνα. Είχαμε αποστείλει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο Γεωργίας, αλλά έως τώρα δεν έχουμε δει κάποια ανταπόκριση. Και θα παρακαλούσα και μέσω από εσάς να, όσο μπορεί και φτάνει η φωνή μας, έκκληση να ενδιαφερθεί το Υπουργείο Γεωργίας. Να μενήσει η πολιτεία, δηλαδή να αποζημιώσει τους καλλιεργητές αυτούς που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ελιά, δεν έχουν καρπό. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς. Προφανώς αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σημασία έχει ότι το ποσοστό όμως είναι υψηλό και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος υπάρχει η ακαρπία, αλλά όχι σε τόσο υψηλό ποσοστό, όπως είναι στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στη Φωκίδα, στη Χαλκιδική. Υπάρχουν και εκεί ποσοστά που οφείλονται στην ακαρπία, αλλά εκεί έχουν μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Εδώ μιλάμε για υπερβολικά νούμερα.